Το ανάδειξε το πολιτικά θέματα. Έχει σήμερα καλεσμένη μια πολύ φίλη της εκπομπής, τη Δόκτωρα Ιωάννα Μάστορα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μου. Η οποία όμως αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε έτσι λίγο για αυτό το νέο ρόλο. Κυρία Νικολαίδη, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα για άλλη μία φορά. Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σας για πολλωστή φορά. Αυτή τη φορά με μία επιπλέον ιδιότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι ως ενεργός πολίτης με τα κοινά, γιατί συνήθως ο κόσμος όταν ακούει πολιτική την αποστρέφεται. Εμείς που είμαστε λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού γνωρίζουμε ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι ιδιώτης. Ενώ όποιος ασχολείται πραγματικά με τα κοινά είναι ο άνθρωπος αυτός που χαρακτηρίζεται πολίτης. Ομιλούμε για πολιτικό πολιτισμό. Mm-hmm. Και μάλιστα όχι μέσα σε ένα φόκο, όχι αποστηρωμένα, αλλά στις γειτονιές, κοντά στους ανθρώπους. Εσείς με γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ασχολούμαι χρόνια με τον εθελοντισμό, με τον πολιτικό πολιτισμό. Άλλωστε, ο πολιτισμός πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, με τα κοινά, με τους πολίτες, με τα παιδιά, στις γειτονιές, στις αλάνες, στις αθλοπαιδίες. Δεν υπήρξα ποτέ μόνο σε ένα γραφείο αποσυρωμένη. Βρίσκομαι πάντοτε κοντά στους ανθρώπους. Και σκέφτηκα, εφόσον μου έγινε μία σημαντική πρόταση, πρόσκληση, πρόκληση, να πάμε την Αττική μπροστά, να συνταχθώ με το συνδυασμό Αττική μπροστά, στον οποίο έχουμε έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν πολύ ικανό άνθρωπο, δυναμικό και ηγετικό, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Έχει αποδείξει άλλωστε με το έργο του ότι με σκληρή δουλειά όλα μπορούν να επιτευχθούν. Είμαι υποψήφια λοιπόν, περιφερειακή σύμβουλος, στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αθήνας, έτσι, για να αγωνιστούμε δυνατά, για να αγωνιστούμε κοντά στους πολίτες μας, κοντά στο λαό μας, κοντά στους υπέροχους αυτούς ζεστούς ανθρώπους που έχει η Δυτική Αθήνα. Εσείς έρχεστε και συχνά άλλωστε εκεί, μαζί. Να πούμε λοιπόν και δύο λόγια για σας περισσότερα, έτσι λίγο για το βιογραφικό σας. Η κυρία Ιωάννα Μάστορα είναι διδάκτορ της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλοσοφίας της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση στην εκπαίδευση, Master in Education, από το Πανεπιστήμιο Manchester Victorian University της Αγγλίας. Έχει 20 ετή διδακτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ είχε και την εποπτεία πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών άρθρων και συνεχίζει να έχει βέβαια. Διατέλεσε Γενική Γραμματέας και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας από το 1999 στο 2008 στο πλευρό του Ευπατρίδη Αντωνίου Τζίκα, Επιστημονική Σύμβουλος και Συγγραφέας για την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Πακέτου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Υπήρξε τακτικό μέλος της Ειδικής Διαχειριστικής Επιτροπής Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού του Υπουργείου Αθλητισμού, Γενική Γραμματέας του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας και έχει και πολλούς άλλους τίτλους βέβαια, πόσους να παριθμίσουμε. Να πούμε ότι έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 20 συνολικά εκδόσεων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου και ντοκιμαντέρ και 5 λογοτεχνικών, αρθρογραφεί και τώρα σε περιοδικά και εφημερίδες, ενώ έχει λάβει συνολικά πληθώρα τιμητικών διακρίσεων στην Ελλάδα και διεθνώς για τη συνολική της δράση. Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών της Ακρόπολης, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών και ιδρυτική πρόεδρος του Γενικού Τμήματος ΣΑΧΕΠΑ Θυγατέρης Πινελόπης, τμήμα 410. Είναι έγκαμη όμως και μητέρα δύο παιδιών, Δημήτρη και του Ηλία. Εγώ σε όλα αυτά που αναγνώσετε και ενδεχομένως να κουράσαμε και τους ακροατές μας, είναι λίγα από τα πράγματα που έχετε κάνει. Βέβαια, είναι σε περίληψη αυτά που έχετε κάνει. Εγώ αυτό που θέλω να επικοινωνήσω στον κόσμο είναι ότι είμαι γυναίκα, μάνα, εργαζόμενη,
παιδαγωγός, συγγραφέας και πάνω απ' όλα Ελληνίδα πολίτης. Και αξιώ να συμμετέχω ενεργά στα κοινά. Όχι κλεισμένο στο γυναικονίτη, αλλά βγαίνοντας μπροστά. Αξιώ να συμμετέχω στις πολιτικές αποφάσεις του τόπου μας, να συνεργάζομαι με τους πολίτες για να πάμε τον τόπο μας, τη Δυτική Αθήνα, στην οποία μένω και κατοικώ πλέον των 15 ετών, κοντεύω 20 χρόνια, κυρία Νικολαίδη, και επέλεξα συγκεκριμένα την Πετρούπολη, γιατί είναι ένας δήμος που πάντα με μαγεύει. Έχετε έρθει, έχετε δει πώς είναι πολλά οι άνθρωποι, έργα γίνεται, και η αλήθεια είναι, πώς και οι άνθρωποι είναι ο λαός, πώς είναι οι γειτονιές μας, πώς είναι η φύση μας. Έχω εργαστεί και στο Ήλιο και στην Πετρούπολη. Έχω εργαστεί στη Δυτική Αθήνα, στο ΕΓάλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9 χρόνια. Έχω αγαπήσει τη Δυτική Αθήνα και θέλω να την αναδείξουμε στο πλευρό του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά με έργα κοινής ωφέλειας. Έχω ένα όραμα, ιδιαίτερα για τα παιδιά, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους των πόλεων αυτών. Με ενδιαφέρει να αναδειχθεί η πολιτιστική ιστορία. Είναι αρκετά σημαντική η πολιτιστική ιστορία. Ο κόσμος την αγνοεί. Πολλές φορές ακούμε ότι που μένετε στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Εγώ έχω εργαστεί και πολλά χρόνια στα βόρεια προάστια, το ξέρετε. Mm-hmm. Όλη μου η θητεία στο Διεθνές Σύνδρομο Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας ήταν στο Μαρούσι, με πολλές συνέργειες με την Κηφισιά. Mm-hmm. Αυτά είναι κλισέ του παρελθόντος, έχουν ξεπεραστεί. Η Δυτική Αθήνα έχει εξαίρετα μνημεία, από πού να ξεκινήσει, Πετρούπολη, το θέατρο Πέτρας, που γίνεται μεγάλα συνεδρίες, φεστιβάλ θεάτρου, τραγωδίες, μουσική, το Ήλιον, το Παρκοτρίτσι, έτσι, που μέσα μπορεί κάποιος να κάνει και αθλοπαιδείες, αλλά και πολιτιστικό τουρισμό. Τι να πούμε για το ΕΓάλαιο, τι να αναφέρω. Να αναφέρω το Βυζαντινό Εκκλησάκι του Αϊγιάννη, να αναφέρω το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο, το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, να αναφέρω ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, το Ελληνικό Μολύβι, τα πολιτιστικά φεστιβάλ που γίνονται, το Θέατρο Αλέξης Μηνωτής. Στα δυτικά προάστια της Αθήνας έχουμε πάλι τη Μονή Δαφνίου, το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Έχω παρουσιάσει το Παλατάκι Χαϊδαρίου με την κοινή μας φίλη, τη Χαϊδαριώτη Ολυμπιονίκη και τη Βούλα τη Ζιγούρη, το βιβλίο μου «Πριγκίπισσα Φλόγα». Και σήμερα παριδιάβανα στο Χαϊδάρι. Στην Αγία Βαρβάρα, που έχουμε ζεστούς, εξαίρετους ανθρώπους με ιδιαίτερα μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, δεν μπορώ τα κλισέ, δεν μπορώ το ρατσισμό, δεν μπορώ διακρίσεις όταν βλέπω την ανάπτυξη και όταν βλέπω τους ανθρώπους. Άνθρωποι που σε κοιτούν στα μάτια. Άνθρωποι που έχουν χτίσει τις πόλεις αυτές. Με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, με πολύ μόχθο. Τώρα να κάνω μία παρένθεση, κυρία Νικολαίδη, στην συγκέντρωση που μας είχε ο εξαίρετος Νίκος Χαρδαλιάς, ήταν η κυρία Μπηθηκότση, Άννα. Mm. Είναι και αυτή η πολιτεύεται, είναι φίλη. Και κάποια στιγμή θυμήθηκα το τραγούδι «Γειτονιά, ο δρόμος σου στενός». Έτσι, αυτό θέλω να το αφιερώσω, είναι εμβληματικό. Άρα θέλουμε ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θέλουμε να παλέψουμε. Επιβάλλεται να έχουμε ισότιμη συμμετοχή των γυναικών. Επιβάλλεται και από ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες. Πλέον είναι και κυβερνητικές αποφάσεις. Να έχουμε ισότιμη και δυναμική συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις περιφερειακές εκλογές, τις οποίες είναι στις 8 Οκτώβρη. Μάλιστα. Ένα άτομο σαν εσάς που έχει ασχοληθεί με τον πολιτισμό και αθλητισμό και έχει συγγράψει τόσα βιβλία, θέλαμε έτσι να μας πείτε, με άλλα λόγια, τι θα κάνατε εσείς για τον κόσμο της Δυτικής Αθήνας, αν με το καλό εκλεγείτε φυσικά. Κοιτάξτε, παιδίτε. Εγώ, είτε εκλεγώ είτε όχι, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα αγωνιστώ. Mm-hmm. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, με όλα μου τα μέσα, για αυτόν τον αγαπημένο κόσμο, με στον οποίο και τα παιδιά μου μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή, τα αγόρια μου,
μέσα σε αυτόν τον κόσμο τα παιδιά μου θα αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω για προσωπική ανάπτυξη μονάχα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Οπωσδήποτε με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της παιδείας, του πολιτισμού, της οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα από την επιστήμη και την έρευνα, το γνωρίζετε και μέσα από το σύνδεσμο των Ελληνίδων επιστημόνων που... Είστε κι εσείς μέλος. Και εσείς και συνεργαζόμαστε. Προσπαθούμε να έχουμε δράσεις πολλές, προγράμματα, προτάσεις. Εθελοντικές δράσεις σίγουρα, έτσι, θα πολλές υπάρξουν. Πολλές εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό λοιπόν που πρέπει καταρχήν και θέλουμε να αλλάξει είναι και η κουλτούρα. Να είναι κουλτούρα συμμετοχική, ένας συλλογικός σχεδιασμός, όχι ένας αυτοσχεδιασμός. Είμαστε μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Εγώ λοιπόν, κυρία Νικολαίδη, είτε εκλεγώ είτε όχι, δεσμεύομαι να συνεισφέρω. Να συνεισφέρω στη Δυτική Αθήνα με πάθος, με εθελοντισμό, με αγάπη. Οι συνυποψήφοι μου είμαστε όλοι μία ομάδα, είμαστε άνθρωποι που έχουμε κατακτήσει. Δεν μας έχουν χαριστεί. Ιδιαίτερα στη Δυτική Αθήνα εκπλήσωμαι που συναντώ έτσι τόσο ζεστούς, αγαπημένους, γλυκούς ανθρώπους. Θα συμπορευτούμε. Θα πηγαίνουμε μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ δεν σημαντικό. Μας βλέπω, δεν βλέπω ένας τον άλλον ανταγωνιστικά, αλλά με την ευγενή άμυλα του παρελθόντος θα συνεργαστούμε. Μάλιστα. Διότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Για το καλό του τόπου σας. Για το καλό του τόπου μας. Ο τομέας του περιβάλλοντος, νομίζω, ήταν πάντα κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι? Έχω γράψει για την βιοπολιτική και την οικοπολιτική. Έχουμε ενισχύσει τους πυρόκληκτους μέσω της ομογένειας, που δραστηριοποιούμαστε και εκεί. Η κορονίδα είναι το περιβάλλον. Είναι ένα πρόσωπο της θεϊκής μεγαλοπρέπειας, κύριε Νικολαίδη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό αν δεν σεβόμαστε τη φύση και αν δεν δίνουμε το προβάδισμα στα παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήν, είναι για το φαίνεσθε. Εδώ υπάρχει ουσία και χαίρομαι που όλοι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι, οι συνεργάτες, οι συνυποψήφοι, συμπορευόμαστε ως μία μεγάλη, δυνατή ομάδα για το καλό της Ελλάδος. Με ένα κοινό όραμα, με ένα κοινό αγώνα. Γιατί αύριο οι εκλογές θα τελειώσουν. Εμείς θα ξαναβγούμε έξω στον κόσμο. Θα σφίξουμε το χέρι των συμπολιτών μας, θα μιλήσουμε μαζί τους, θα τους χαμογελάσουμε και θα πούμε ότι ο αγώνας είναι κοινός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία λοιπόν. Θέματα. Έχει καλεσμένη την κυρία Σάγια Τσαουσίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η οποία είναι υποψήφια στον κεντρικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά, αλλά είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Φυσικά είναι γνωστό αυτό. Τι σας όθησε όμως να εμπλακείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ έχετε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σαν επάγγελμα? Καταρχάς, ο δημοσιογράφος είναι κατεξοχήν κοινωνικό όν και ένας άνθρωπος ο οποίος το επάγγελμά του είναι συνδεδεμένο με την κοινωνία και τα προβλήματά της. Θεωρώ δηλαδή ότι εκ της φύσεως της δουλειάς μας γνωρίζουμε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα γενικότερα μιας περιοχής
και όχι μόνο, εκτός από την περιοχή που ζούμε, γιατί κινούμαστε και σε πολλούς άλλους χώρους. Οπότε για μένα δεν ήταν δύσκολη αυτή η μετάβαση, αν και να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα να εμπλακώ ενδεχά. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, ναι. Όταν όμως μου τηλεφώνησε ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Νίκος, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε κοινή πορεία από τα μαθητικά μας χρόνια, μεγαλώσαμε μαζί, και εγώ λίγο μεγαλύτερη, ήμασταν όμως σε κοινούς αγώνες, και μου ζήτησε να είμαι υποψήφια μαζί γιατί του. Γιατί είσαστε γέννημα θρέμα στην Κεσαριανή. Σωστά, εσείς, μεγάλωσα οπότε... στην Κεσαριανή, και αυτό στο Βύρονα, και ουσιαστικά είμαστε, είναι ένα εκεί που ναι, μένουμε. Ωραία. Οπότε γνωριζόμασταν τόσο καλά που δεν μπορούσα να του αρνηθώ όταν μου είπε λοιπόν να κατέβω. Η πρόσκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η περιφέρεια Αττικής είναι από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος και είναι μία από τις περιφέρειες που, αν θέλετε, έχει τις δυνατότητες να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Φανταστείτε ότι το ποσό το οποίο διαχειρίζεται για το καλό πάντα της περιφέρειας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όπως επίσης τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έρχονται, το Ταμείο Ανάκαμψης που θα επιλακεί και θα συμμετάσχει στα έργα που θα γίνουν. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν μου τα εξήγησε ο κύριος Χαρδαλιάς και είπα, ναι Νίκο, θα σε στηρίξω, θα κατέβω μαζί σου. Και βέβαια κατεβαίνω στον κεντρικό τομέα, όπως είπατε, που επίσης είναι από τους τομείς της περιφέρειας, της Αττικής, ένας από τους μεγαλύτερους τομείς και τους πολυπληθέστερους. Έτσι λοιπόν, ο δημοσιογράφος θα ανταποκριθεί στα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της περιφέρειας. Ποιο το όραμα λοιπόν και η προτεραιότητά σας? Το όραμα ξεκινάει από την ανάγκη να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Ως άτομο, τουλάχιστον όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά ότι μέχρι τώρα έδινα και δεν περίμενα να πάρω. Αυτή η προσφορά λοιπόν, η ανάγκη για προσφορά στην κοινωνία και στο συνάνθρωπο θα γίνει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Νομίζω ότι θα βρεθεί έτσι ο τρόπος να προσφέρω μέσα από αυτό και να δώσω κι εγώ τα φώτα μου όπου μου ζητηθεί για να κάνουμε καλύτερη την Αττική μας. Γιατί μας αξίζει. Η Αττική είναι εκτός από τις μεγαλύτερες περιφέρειες, είναι από τις περιφέρειες που έχει πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή, μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα, έχει απίστευτες δυνατότητες και το όραμα του κυρίου Χαρδαλιά για την Αττική είναι αυτό που με έπεισε για να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του. Όμως η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων θα συνεχίζει κανονικά, έτσι? Φυσικά θα συνεχίσει και θα ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια το δίκτυο που έχουμε των δημοσιογράφων προς όφελος της περιφέρειας, όχι μόνο της Αττικής, όλων των περιφερειών, με ποια έννοια. Τα μέλη μας που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, αναφέρομαι στο ελληνικό τμήμα, μπορούν κάλλιστα να επικοινωνούν όχι μόνο τα θέματα τα δικά τους, αλλά και της περιφέρειας της, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος που είναι η Αττική, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και γιατί όχι να γίνονται και συνέργειες μέσα από τις περιφέρειες. Δηλαδή να συνεργάζονται σε επίπεδο τεχνογνωσίας, οπότε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Και κάτι τελευταίο, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να δίνει μια δημοσιογράφος συνέντευξη, ενώ μέχρι τώρα ήσασταν από την πλευρά αυτού που ερωτά? Ναι, αυτό η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί όταν βρέθηκα απέναντι, αναρωτήθηκα, όπως και τώρα, ναι, δεν το νιώθω ότι είμαι απέναντι, ναι, ίσως γιατί γνωριζόμαστε έτσι, είσαι και μέλος του ελληνικού τμήματος και χαίρομαι πάρα πολύ να σου μιλάω στον ελληνικό, Άννα μου, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η δουλειά μας είναι δύσκολη και πρέπει να προσέχουμε και την κάθε λεπτομέρεια όταν κάνουμε μία συνέντευξη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το κομμάτι της συνέντευξης είναι από τα πιο δύσκολα, γι' αυτό ακριβώς ήταν και το αγαπημένο μου μάθημα όταν δίδασκα σε ιδιωτικό ΙΕΚ δημοσιογραφία. Θεωρώ ότι εσύ ειδικά, επειδή έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές σου, ξέρεις να κάνεις συνέντευξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί να λεγόμαστε δημοσιογράφοι, αλλά δεν γνωρίζουμε βασικά θέματα. Κάποιοι από τους συναδέλφους. Προσπαθούμε να μην αγγίζουμε πράγματα αφενός με που προσβάλλουν, να αναδεικνύουμε τα καλά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τον συνομιλητή σου, αυτό, να μην τον φέρνεις σε δύσκολη θέση και να ρωτάς αυτά που πρέπει ή θεωρείς εσύ ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που είναι περιττές. Να είμαστε
στην ουσία των πραγμάτων. Έτσι. Και αυτό το έχεις καταφέρει και μπράβο σου. Σε ευχαριστώ. Να ευχηθούμε λοιπόν και από αυτό εδώ το βήμα στην υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής στον κεντρικό τομέα με τον Νίκο του Χαρδαλιά, τη Άγια Τσαουσίδου. Καλή επιτυχία, ολόψυχα. Και πρόεδρο φυσικά της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Εύχομαι όλα τα καλά. Ευχαριστώ και εγώ να ζητήσω τη στήριξη των ψηφοφόρων. Τέσσερις από είναι οι σταυλοί. Βλέπουν. Οπότε μία θα μπορούσαν να μου τη δώσουν, γιατί και όρεξη για δουλειά υπάρχει και θέληση για δημιουργία. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Το Ανάδειξε το πολιτικά θέματα έχει σήμερα καλεσμένη την κυρία Θανασία Παπά, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εμεινόπαυσης και διευθύντρια του κοινωνικού έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλάνς Λαμπροπούλου, η οποία όμως μας έχει έρθει εδώ με την νέα της υποψηφιότητα, με τη δημοτική παράταξη στη Δάφνη και Ημιτό, Πόλη Φωτεινή και τον κύριο Γιώργο Δαουλάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον αγώνα που θα δώσετε. Να μας πείτε έτσι τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Κυρία Νικολαίδη, το έχω μετανιώσει που δεν ασχολιόμουν τόσα χρόνια με τα κοινά. Με έχετε γνωρίσει από μία άλλη οπτική γωνία που ασχολιόμουν με τα κοινά, αλλά από άλλη πλευρά, δίπλα στους συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, δίπλα στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, σε όσους είχαν κάποια ασθένεια. Αλλά με το Δήμο, ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι και ο Δήμος είναι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίο ο πολίτης έρχεται καθημερινά σε επαφή. Είναι ο φορέας που ο πολίτης μπορεί να συμμετάσχει άμεσα και να αλλάξει την καθημερινότητά του, αναλαμβάνοντας και πραγματοποιώντας δράσεις. Ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια, όλο και βλέπουμε ότι έρχεται με ένα αρνητικό πρόσωπο προς τα έξω. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά όλο και διωγγώνονται και επηρεάζουν αρνητικά ένα σημαντικό τμήμα του κοινωνικού συνόλου. Τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία συλλογική δράση ατόμων, με μία ομάδα έχοντας την ανάλογη γνώση και με έναν άνθρωπο επικεφαλή, ο οποίος γνωρίζει και αγαπάει τον τόπο. Επέλεξα να είμαι σε αυτή την παράταξη, Πόλη Φωτεινή, με τον κύριο Γιώργο Δαουλάρη και τον ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή. Δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω σε ένα σχήμα το οποίο έφερε την κατάσταση, την τωρινή κατάσταση του Δήμου μας, να θέλουμε να εγκαταλείψουμε το Δήμο, να φύγουμε. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως σας είπα. Έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, έχουν να κάνουν με την υγεία, με την προσβασιμότητα. Είναι ένας Δήμος, θα έλεγα, που δεν σέβεται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν σέβεται την τρίτη ηλικία, δεν σέβεται τις νέες μαμάδες. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί τα πεζοδρόμια μας είναι τα πλέον ακατάλληλα για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρίες, έχοντας το αναπηρικό του αμεξίδιο, να μπορέσει να περπατήσει
στα πεζοδρόμια μας. Μία μαμά που έχει το καρότσι να μπορέσει να βγάλει βόλτα το παιδάκι της και, ένα, και ένας άνθρωπος τρίτης ηλικίας, έχοντας ένα μπαστούνι, έχοντας το πι του, να μπορέσει να περπατήσει και να δει, να έρθει πιο κοντά, να κοινωνικοποιηθεί με τους άλλους ανθρώπους. Είσαστε επισκέπτρια υγείας λοιπόν, σίγουρα λοιπόν μιλάτε και εκθέσεως εμπειρίας και γνώσης για την κατάσταση που επικρατεί και έτσι λοιπόν είσαστε πλέον ενδεδειγμένοι για να μιλήσετε για το θέμα αυτό της υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα αλλάζατε λοιπόν σε επίπεδο οργάνωσης, μια και μιλάμε γι' αυτό? Ξέρετε κάτι, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη και την προαγωγή υγείας είναι ανύπαρκτα. Θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία του πολίτη και εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε, αλλά με το να είμαστε δίπλα του. Δίπλα του σε όλα αυτά τα θέματα στην καθημερινότητά του και αν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Αν δεν καταγράψουμε τις ανάγκες των πολιτών μας και από εκεί και πέρα να σχεδιάσουμε βάσει των αναγκών του τα νέα προγράμματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το να βγαίνουν προγράμματα τα οποία επειδή χρηματοδοτούνται ή επειδή παίρνουν κάποια βραβεία αργότερα δείχνοντας μια άλλη εικόνα ή αυτή που θα ήθελε ο κάθε Δήμος να δείξει προς τα έξω, χωρίς όμως να υπάρχει ένα όραμα και να είμαστε ακριβώς στις ανάγκες του πολίτη, δεν έχει κανένα νόημα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, από τις μικρές ηλικίες να αρχίσουμε την πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Ξέρετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το φωνάζουμε συνέχεια, ότι είναι αυτή που πρέπει να είναι στις γειτονιές. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην κοινότητά μας υγιή. Δεν θέλουμε να μας αρρωσταίνει ακόμα και αν μας αρρωστήσει ή αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα υγείας σου, να μπορέσουμε να τον συντηρήσουμε και σε ένα καλό επίπεδο, με αξιοπρέπεια, για να μπορεί να λειτουργεί και να είναι κοινωνικοποιημένο άτομο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ευχόμεθα καλή επιτυχία στο έργο σας. Αθανασία Παπά, λοιπόν, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη δημοτική παράταξη Δάφνη Μητός, Πολυφωτεινή και τον Γιώργο Δαουλάρη. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.